πολλά πράγματα. Καμιά φορά όμως, εάν ξεκινάει κάποιος κάτι πρωτοποριακό χωρίς να το εμβαθύνει και χωρίς να το διερευνήσει όσο πρέπει, καταλήγει σε αναφερθμένα συμπεράσματα. Ξέρετε τη σχετική ελευθερία που υπάρχει στο χασί στην Ολλανδία. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι πριν από λίγες μήνες ο Πρωθυπουργός της Ολλανδίας ζήτησε συγγνώμη από την παγκόσμια κοινότητα για το λάθος που έκανε η Ολλανδία στο χασί. Η ζημιά είναι. Και ο δεύτερος προβληματισμός επιστημονικός. Επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τους ποδηλάτες επιστημονικά, υπάρχουν μελέτες τις οποίες έχω συμμετάσχει και έχουν δημοσιευθεί σε πάρα πολλά περιοδικά και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και για την αρχική λειτουργία και για την οστεοπόρωση. Ο προβληματισμός λοιπόν είναι εξής, ότι η στάση στο ποδήλατο δεν βοηθάει στην ανάπτυξη του οστού και είναι από τα σπάνια αθλήματα, η γυμναστική και το ποδήλατο, που οι αθλητές σε αρκετές περιπτώσεις έχουν χαμηλότερη οστική πυκνότητα από τους μη αθλητές. Οπότε πρέπει να βρούμε έναν τρόπο που το ποδήλατο να βοηθάει και να μην αφήνει τους τροπόρους. Ή να το συμπληρώσω με βάση πρέπει. Δεν αφορά βέβαια τους αγαστέρες ποδήλατες. Αφορά τους επαγγελματίες που αποθέσουν στην κοινωνία και έχουν αφαιθεί στην κοινωνία. Λοιπόν, χρειάζεται, γιατί τα λέμε αυτά. Όλα τα πράγματα θέλουν μια συμπλήρωση. Τίποτα δεν είναι τέλειο. Συγχαρητήρια λοιπόν στους διοργανωτές. Συγχαρητήρια στο ότι φέρατε προβληματισμούς και σωστά συμπεράσματα και περιμένουμε τα συμπεράσματα να μπορούμε να βοηθήσουμε. Να είστε καλά.